Η Ρένα θύμα απαγωγής από τον Περικλή. Ο Θωμάς επιστρέφει από την Ολλανδία και μαθαίνει τα νέα του χωρισμού, της Ελπίδας και του Στέφανο. Εν τω μεταξύ ο Στέφανος κοινοποιεί αγωγή διαζυγίου στην Ελπίδα. Η Όλγα επιθεί τη Μυρτώ να συμμετάσχει στα εγκαίνια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και της προτείνει να δώσουν μαζί με τη Χριστίνα μια συνέντευξη τύπου. Αυτό που δεν γνωρίζει η Όλγα είναι ότι η Μυρτώ σχεδιάζει κάτι που θα εκθέσει την Όλγα ανεπανόρθωτα και θα την καταστρέψει μια και καλή. Η Ρένα έχει πέσει θύμα απαγωγής από τον Περικλή, αλλά κανείς δεν ξέρει τι έχει συμβεί και ότι κινδυνεύει. Η Ελπίδα, ψάχνοντας την Άντια, ανακαλύπτει, σοκαρισμένη, τη σχέση της με τον Μάνο. Παράλληλα, βλέπει που μένει ο Χρήστος και είναι έτοιμη να το καταγγείλει στον Ορέστη. Οι προσπάθειες του Μιχάλη, του Χρήστου και του Μάνου να εντοπίσουν τον Άρη αποβαίνουν άκαρπες και η ανησυχία τους χτυπάει κόκκινο, καθώς ο Άρης παραμένει άφατος. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.